αυστηρό τόνο, οι ΗΠΑ επανέλαβαν την απειλή του για επιβολή σκληρών κυρώσεων στην Τουρκία αν επιμείνει στην παραλαβή του ρωσικού αντιεροπορικού συστήματο των S-400. Η Αμερικανίδα πρέσβη στο ΝΑΤΟ και η Μπέιλι Χάτσισον τόνισε για άλλη μια φορά με έμφαση πόσο σημαντικό είναι να υποχωρήσει η Τουρκία από την άτεγκτη στάση τη. Υπάρχουν πολλοί που προσπάθησαν να μεταπίσουν την Τουρκία από το να παραλάβει του S-400. Είναι πολύ σημαντικό να μην μπει στη μεταξύ μα σχέση η Ρωσία. Από τον τύπο μαθαίνουμε ότι τελικά τελικά η Τουρκία θα παραλάβει τους S-400 και αυτό θα έχει συνέπειες. Νωρίτερα ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Βερντογάν δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα κάνει βήμα πίσω στο θέμα της αγοράς του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος S-400 παρά τις πιέσεις των ΗΠΑ. Σε αυτό το πλαίσιο θα αρχίσουμε σύντομα να παραλαμβάνουμε το αντιεροπορικό σύστημα των S-400 που αγοράσαμε από τον ερχόμενο μήνα. Ο Ερντογάν, κατά τη διάρκεια τη ομιλία του ενώπιον βουλευτών του Κόμματο Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη στην Άγκυρα, έδειξε ότι αψηφά για ακόμα μία φορά τι αμερικανικέ νοθεσίε. Η Τουρκία δεν είναι μία χώρα που έχει ανάγκη να διαπραγματεύεται με άλλε χώρε, να ζητά την άδεια ή να ενδίδει σε πιέσει σε ζητήματα που αφορούν την εθνική τη άμυνα. Οι δηλώσει αυτέ έγιναν λίγε μέρε πριν από την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο τον Τραμπ, στο περιθώριο τη Συνόδου τη G20, που θα θερματοποιηθεί την Παρασκευή και το Σάββατο στην Ιαπωνία. Σε επιστολή του προ την Τουρκία πριν από τρει εβδομάδε, το Πεντάγων είχε επισημάνει ότι αν η Τουρκία δεν υποχωρήσει στο θέμα τη αγορά των 1400 ω τι 31 Ιουλίου, θα απελαθούν οι Τούρκοι πιλότοι που εκπαιδεύονται στι ΗΠΑ στα F-35. Σε αυτή την περίπτωση, το τουρκικό προσωπικό που συμμετέχει στη διεθνή κοινοπραξία θα αντικατασταθεί και τα συμβόλαια που έχουν δοθεί σε τουρκικέ εταιρείε θα ακυρωθούν.